Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας μία προσωπική και ειλικρινή συγγνώμη από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν επί πολλές ώρες, μένοντας εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό. Υπάρχουν σαφέστατες ευθύνες στον παραχωρησιούχο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε αυτή την τελευταία χιονοθύελλα. Αυτές θα διερευνηθούν πλήρως με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά και τους όρους που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις με το δημόσιο. Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι διαχειρίζονται όχι με ευκαταφρόνητο κέρδος κρίσιμες υποδομές, έχουν υποχρεώσεις. Με πρώτη, να μπορούν να κρατούν το δρόμο ευθύνης τους ανοιχτό. Αυτό έγινε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Δυστυχώς όμως δεν έγινε στην Αττική Οδό. Γι' αυτό και η απόφαση να δοθούν άμεσα 2.000 ευρώ στους οδηγούς οι οποίοι δοκιμάστηκαν εκεί. Και όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υποδομών, αποζημίωση θα υπάρξει και για όσους ταξίδεψαν με την Τρενοσέ και ταλαιπωρήθηκαν άδικα. Σημειώνω ότι είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία ενεργοποιείται για να ανακουφιστούν με αυτή τη διαδικασία συμπολίτες μας οι οποίοι επέστησαν βλάβη. Και θυμίζω επίσης ότι με νόμο αυτής της κυβέρνησης έχει προστεθεί πλέον στις συμβάσεις παραχώρησης και η πρόβλεψη αποζημίωσης. Και αυτό, και το τονίζω αυτό, ανεξάρτητα από τις όποιες ιδιωτικές απαιτήσεις μπορεί να εγγυρθούν ή από τις ενέργειες που θα ακολουθήσει το δημόσιο στο θέμα αυτό. Προβλήματα όμως, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν υπήρξαν μόνο στην Αττική Οδό. Υπήρξαν και σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Και είναι σαφές ότι και εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά και πρέπει να εξετάσουμε τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση και να αναπροσαρμόσουμε τους σχεδιασμούς μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει σε όλα τα στελέχη της πολιτείας αλλά και στις ένοπλες δυνάμεις που έδωσαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να απεγκλωβίσουν οδηγούς, να μην κινδυνεύσουν ζωές. Ήταν μια τιτάνια προσπάθεια σε εξαιρετικά αντίξιες συνθήκες. Θέλω να ευχαριστήσω και τους υγειονομικούς μας, τους διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς παρά την πρωτοφανή χιονόπτωση δεν σημειώθηκαν δυσλειτουργίες στο σύστημα υγείας. Να ευχαριστήσω επίσης και τους εργαζόμενους των ΔΔΕ για τη δική τους προσπάθεια. Κάθε δέντρο που κόβει μια γραμμή μέσης τάσης ρεύματος είναι μια ξεχωριστή πρόκληση, ειδικά όταν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παλέψουν με μισό μέτρο χιόνι. Και για τις ελάχιστες περιοχές που ακόμα δεν έχουν ηλεκτρικό, ζητώ την υπομονή και την κατανόηση των πολιτών. Νομίζω ότι στον τομέα αυτό πήραμε τα μαθήματα της Μύδειας και καταφέραμε και αποκαταστήσαμε την ηλεκτροδότηση σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι αλήθεια πως οι υποδομές μιας μεσογειακής χώρας δεν είναι πάντα προσαρμοσμένες σε συνθήκες έντονων χιονοπτώσεων, αν και παντού στον κόσμο το πολύ χιόνι φέρνει μεγάλα προβλήματα. Είναι εξίσου όμως αλήθεια πως ο κρατικός μηχανισμός δεν είναι ακόμα στο σημείο ετοιμότητας που απαιτούν φαινόμενα τόσο μεγάλης έντασης. Και αυτό αφορά πρωτίστως τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων, κράτος, αυτοδιοίκησης, περιφέρειας, δήμων και ιδιωτών. Είναι ξεκάθαρο και αν πρέπει να αντλήσουμε ένα μάθημα από την μη επιτυχημένη διαχείριση αυτής της χιονοθύελλας, είναι το γεγονός ότι σε συνθήκες κρίσεων τα κέντρα, οι προϊστάμενοι όλων αυτών των δομών, πρέπει να βρίσκονται μαζί, να αποφασίζουν και να δρουν αμέσως από κοινού. Και θα ακολουθήσουν άμεσα αλλαγές σε αυτήν την κατεύθυνση, ώστε να έχουμε επιτροπές διαχείρισης κρίσεων που θα φέρνουν όλους τους εμπλεκόμενους με πολύ σαφή και ξεκάθαρα πρωτόκολλα στον ίδιο χώρο, ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα ασυνοησίας, καθυστέρησης στη λήψη αποφάσεων, αλλά και ενίοτε αποποίησης ευθυνών. Πράγματι, μέσα σε 30 μήνες δύσκολα λύνονται προβλήματα δεκαετιών και πολύ περισσότερο όταν συνδυάζονται με αλλεπάλληλες και ταυτόχρονες προκλήσεις σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Όμως θα το ξαναπώ, έχουμε βάλει τον πήχη των προσδοκιών ψηλά και η σύγκριση
δεν μπορεί να γίνεται με τις αδυναμίες του χθες. Γίνεται με τις ανάγκες του σήμερα. Αντιλαμβάνομαι πάντα τις αιτιολογίες. Ναι, είχαμε μία πρωτοφανή χιονόπτωση. Ναι, το χιόνι μπορεί να ήρθε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι. Όμως δεν πρόκειται αυτό να το επικαλεστώ ως δικαιολογία. Υπήρξαν αστοχίες και ανεπάρκειες, οι οποίες πρέπει να διορθωθούν. Και για όλους αυτούς τους λόγους δημιουργήσαμε το νέο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Εγώ θα εξακολουθώ να στηρίζω αυτήν την επιλογή, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις δομές και τις δυνατότητές του και φροντίζοντας η λειτουργία του Υπουργείου να γίνει αποτελεσματικότερη με την καλύτερη συνεργασία όλων των άλλων Υπουργείων. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε το θάρρος να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και την διάθεση να μαθαίνουμε από αυτά και να γινόμαστε καλύτεροι. Διδασκόμαστε λοιπόν και προχωράμε.